Κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση αυτό δηλαδή που κάνετε είναι πραγματικά είναι αντιδιοντολογικό. Δεύτερο, περίμενε. Εγώ θα σκοτώσω ένα φίλο μα συνεχίζει. Πάμε. Όχι, ένα λεπτό. Θα τελειώσω. Δεν σα κρατάει κανεί. Εγώ έχω λοιπόν από. Μην με απειλείτε τώρα. Ξέρετε που είστε στη δημόσια τηλεόραση. Εγώ έχω να φύγω, εσείς δεν μπορείτε να θέλουμε να κάνουμε να τα λέμε τα πράγματα. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ακούστε με, δεν θα μιλάτε εμένα για τον Πάκτα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, ακούστε τι είπα το Πάκτας. Και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της τροπολογίας Πάκτα, προεκλογικά. Τους διέγραψε όλους τον Παπανδρέου. Περιμένω λοιπόν τη διαγραφή. Στρέμματα αποχαρακτηρίστηκαν. Δεν αποχαρακτηρίστηκαν και αθώθηκε ο Πάκτας. Για να σα πω, όχι ένα λεπτό. Ο Πάκτας αθώθηκε και είστε συκοφάντης. Είστε συκοφάντης. Διότι ο Πάκτας και όλοι οι συνάδελφοι και μεταξύ αυτών και ο κύριο Κουρουπλή που είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που κάνετε. Έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Κύριε Γρηγοράκο. Έπρεπε να ντρέπεστε διότι προσβάλλετε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ και έχουν αθωωθεί και δεν το ξέρει. Σε ποιο πράγμα. Όλοι αυτοί λοιπόν, επειδή ήταν προεκλογική εκστρατεία και συμμετείχα τότε, διαγράφτηκαν όλοι. Ο Νίκο ο Φλόρο. Ναι. Ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ναι. Ο Πάκτας, ναι. Λοιπόν, 4-5 βουλευτές όταν την κατέθεσαν, τους διέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, καλά έκανε. Λοιπόν, ναι. Δεν είδα να το κάνει και το ίδιο και ο Τσίπρας. Και μην μου χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτά τα επιχείρηματα τα οποία είναι όλα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή αλλά έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι σε κάποια άλλη χώρα. Κύριε Γρηγοράκο, αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαστε συνάδελφοι. Δεν γίνεται τώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να συντονίσω για αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Και να έρθουμε στο σήμερα να συζητήσουμε και το σήμερα να συζητήσουμε. Αυτό ήθελα να σα πω. Ότι δεν είναι να συζητάμε συνεχώς. Μία φράση. Παρακαλώ. Όταν συζητάμε για το σήμερα, να πηγαίνουμε συνεχώς στη συζήτηση και να χάνουμε χρόνο με το τι έγινε πριν 20 και 30 χρόνια. Το οποίο το έχουμε καταγγείλει όλοι. Θα δεχόμουν από ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να μου κάνει αυτή την επίθεση. Αλλά δεν δέχομαι από ένα δημοσιογράφο τη ελληνική τηλεόραση να μου μιλάτε λοιπόν για τροπολογίες Πάκτα. Οι οποίες, όχι δεν το ξέρετε, ο Πάκτας έχει αθωωθεί πλήρω. Προσεξέ, για γι' αυτό κιόλα ο Παναγιώτη Κουρουπλή και οι υπόλοιποι είναι στη Βουλή. Δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, κύριε Γρηγοράκο, με την τροπολογία. Τους διαγράψαμε. Άρα μην μου λέτε τίποτα. Λοιπόν, τότε γιατί το είπες. Τότε γιατί το είπες. Θα λες ηρέμησε. Τότε γιατί το είπες. Ότι τον Κουρουπλή τον έχετε στην αγκαλιά σας τώρα. Ποιος εγώ τον έχω στην αγκαλιά. Τον έχετε στην αγκαλιά σας. Εγώ προσωπικά. Τον έχετε αγκαλίσει. Προσωπικά, κύριε Γρηγοράκο. Σε μένα με πείτε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, τότε γιατί το είπες τότε. Σε μένα απευθύνεστε. Γιατί σας το είπες. Ναι, σε σένα το είπα. Σε σένα το είπα. Ωραία. Λοιπόν, και εντάξει, τι μου λες, δεν με πείθεις με τίποτα. Εγώ λες λοιπόν, ναι, διότι εμείς κάναμε το καθήκον μας ακόμα και τους διαγράψαμε. Καλά θα κάνει το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Επίτε μας, κύριε Μπαλτάκη, ποιο πράγμα πρέπει να διαγράψουμε. Ναι, ναι, κυρία Μαυρλάκου, είναι ο λόγος σε εσάς και σας παρακαλώ πάρα πολύ να πέσουν οι τόνοι. Αν πάμε στις εκλογές με δημοσιογράφους οι οποίοι θα αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα. Τα οποία προσέξτε, δεν είναι. Σας παρακαλώ, κύριε Γρηγοράκο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, δεν το παίρνω πίσω. Δεν το παίρνω πίσω. Ξέρετε τι δημοσιογραφική μου παρέα. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Διότι προσβάλλατε ένα ολόκληρο κόμμα. Το οποίο είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Το ΠΑΣΟΚ τους είχε διαγράψει. Πήρατε ένα επιχείρημα για να κατασκοφαντήσετε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και δεν είπατε τίποτα για τον χώρο που έχει φέρει σήμερα χιλιάδες τροπολογίες. Και διορισμού στη Βουλή. Αυτό θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για το σήμερα. Κύριε δεν μιλάτε Γρηγοράκο. Καθόλου γι' αυτό. Κάνετε για το σήμερα λάθος. Λοιπόν να μιλάμε. Κάνετε λάθος, κύριε Γρηγοράκο. Το λάθος θα το δείξει η κοινωνία. Ωραία. Και στις 7 Ιουλίου θα δεις ποιος έχει κάνει λάθος. Εγώ κανένα κύριε πρόβλημα. Εμένα δεν με θα τον πάρετε στο λαιμό σας το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο, τι λέτε. Εγώ ξέρω τι λέτε, κύριε Γρηγοράκο. Σας θα τον πάρετε στο λαιμό σας. Αλλού, κύριε Γρηγοράκο. Άλλες 5 τοποθετήσεις τέτοιες κάνετε. Να κάνετε άλλες 5 τοποθετήσεις τέτοιες. Κύριε Γρηγοράκο. Δεν θα με πείσετε. Ούτε δεν θα με φοβήσετε με τις φωνές σας. Κύριε Γρηγοράκο, λοιπόν, σας κρίνει τηλεόραση και σας κρίνει. Δεν είμαι δημοσιογράφος τώρα. Είστε σε ένα είστε του ιδιωτικού τι είσαστε, τομέα. Τι είσαστε. 24 χρόνια είσαστε, δεν με ξέρετε, με λοιπόν, έχετε μπερδέψει. Τι είσαστε, κάνετε μεγάλο λάθος εσείς. Εσείς κάνετε είστε λάθος, σήμερα κύριε Γρηγοράκο. Είστε στο εθνικό κανάλι σήμερα. Βεβαίως. Και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μιλάτε. Βεβαίως και είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, και εσείς να δίνετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ θα τις δίνω και τις έδωσα. Δώστε και εσύ λοιπόν. Παρακαλώ, κυρία Μανολάκο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα δίνουν εξετάσεις. Είναι και αυτός ένας αγώνας, δεν είναι ο υπέρτατος.